Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι σοκολατένιο, πεντανόστιμο και είμαι σίγουρος πως θα το λατρέψετε. Θα φτιάξουμε pancakes με σοκολάτα. Θα κάνουμε αφράτα pancakes με μια γκανά σοκολάτας και φράουλες και πραγματικά θα σας τρέξουν τα σάλια. Είναι ένα τέλειο πρωινό και είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα υπέροχα pancake μας. Λοιπόν, η συνταγή είναι πανεύκολη, είναι πεντανόστιμη και πραγματικά όλοι μπορείτε να τη φτιάξετε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα τηγανάκι. Στην αρχή θα ξεκινήσω λιώνοντας το βούτυρό μου. Χρειάζομαι 50 γραμμάρια για το ζυμάρι και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Θέλουμε 50 γραμμάρια, οπότε έτσι όπως είναι εδώ. Ανοίγουμε τη συσκευασία και συνέχεια θα χρειαστούμε άλλα 50 γραμμάρια για να φτιάξουμε την γκανάζ και θα χρειαστούμε και λίγο για να φτιάξουμε τα pancake μας, οπότε περίπου θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια στο σύνολο βουτυράκι. Οπότε θέλω 50 γραμμάρια εδώ και έτσι όπως είναι, στο τηγάνι, θα το κρατήσω στην άκρη γιατί θα χρειαστώ και το υπόλοιπο συνέχεια εδώ και πάμε να το λιώσουμε. Εδώ. Πάνω σε φωτιά, σιγανή φωτιά, δεν χρειαζόμαστε δυνατή φωτιά για να φτιάξουμε τα pancake. Τα pancake φτιάχνονται σε πολύ σιγανή φωτιά. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι αυτό. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Θα γίνουν, αλλά θα γίνουν εύκολα και σωστά. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε ένα μπολ για να φτιάξουμε το ζυμαράκι μας για τα pancake. Το μπολάκι μου είναι αυτό και η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Ρίχνουμε όλα τα υγρά μας μέσα στην αρχή, όπου είναι το ξινόγαλο, το αυγό, η βανίλια μας, η ζάχαρη. Και το βούτυρο που έχει λιώσει. Δεν έχει λιώσει τελείως, δεν πειράζει. Δεν θέλουμε να το κάψουμε. Εκτός φωτιά, συνεχίζω να ανακατεύω. Έχουν να λιώσει. Τέλεια. Έτσι όπως είναι, ρίχνουμε και το βούτυρο μέσα. Οχ. Και ό,τι βούτυρο μείνει στο τηγάνι, το χρειαζόμαστε. Το αφήνουμε στην άκρη, γιατί εδώ μέσα θα ψήσουμε τα pancake. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε όλα τα υγρά μαζί. Ξινόγαλο, αυγό, βανίλια, βούτυρο και τη ζάχαρη μαζί. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα στερεά μας. Όλα τα στερεά. Τα βάζουμε σε ένα μπολάκι. Έχω το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τη σόδα. Και κοιτάξτε πόσο λίγο κακάο θα βάλω. Θα βάλουμε ελάχιστο κακάο. Ουσιαστικά θα βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού κακάο. Γιατί άμα βάλουμε παραπάνω κακάο, τι γίνεται, φιλελάκι? Θα γίνει σκληρό. Όχι. Θα φαίνονται καμένα τα pancake μας, επειδή παίρνουν πάρα πολύ έντονο χρώμα. Πολλοί θεωρούν ότι άμα βάλουν περισσότερο κακάο, τα pancake θα βγουν πιο σοκολατένια, αλλά δεν θα βγουν πολύ σοκολατένια. Ουσιαστικά αυτό που θα γίνει είναι να φαίνονται καμένα τα pancake, είναι κάτι που δεν θέλουμε, και να μυρίσει το κακάο και να καεί. Οπότε λίγο κακάο, το ρίχνουμε μέσα, εδώ. Και μία πρέζα αλάτι, εδώ. Πρέπει να βάλουμε αλάτι, πάντα στα γλυκά μας. Και ανακατεύουμε. Δεν φαίνεται πάρα πολύ λίγο το κακάο, δεν νομίζεις ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος? Κι όμως όλα έχουν πάει σωστά. Και βάζω το τηγάνι μου πάνω στη φωτιά, εδώ με το βουτυράκι που ήδη έχει. Και το μείγμα για τα pancake μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα, γιατί τώρα η σόδα τι έχει κάνει? Έχει φουσκώσει το μείγμα, λειτουργεί μαζί με το ξινόγαλο. Οπότε, άμα συνεχίσω να ανακατεύω, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω τον όγκο από το ζυμάρι για τα pancake και είναι κάτι που δεν θέλω. Λοιπόν, τώρα θα πάρω μια κουτάλα εδώ και μια σπάτουλα. Και ήρθε η ώρα για το εύκολο κομμάτι της συνταγής. Ουσιαστικά τι έχουμε να κάνουμε, φιλελάκι? Πολύ εύκολα παίρνουμε μία ωραία κουταλιά εδώ. Ανάλογα πόσο μεγάλο θέλουμε να τα φτιάξουμε. Και μπορούμε να βάλουμε δύο, μπορούμε να βάλουμε τρία στο τηγάνι. Απλά εγώ σας συμβουλεύω στην αρχή, άμα δεν έχετε κάνει ποτέ pancake, να ξεκινήσετε ένα-ένα τα pancake. Θα πάρει περισσότερη ώρα, αλλά δεν μας πειράζει. Έχουμε κάτι να κάνουμε, φίλε Μιχάλη? Όχι. Γιατί είναι ένα ζυμαράκι που πρέπει να το ψήσουμε μέχρι μέσα-μέσα. Αν η φωτιά είναι δυνατή, θα πάρει χρώμα απ' έξω, θα πάρει χρώμα από την άλλη πλευρά και ουσιαστικά μέσα τι θα γίνει, θα παραμείνει ομό. Θέλουμε να είναι ψημένα, οπότε υπομονετικά εδώ. Κοιτάξτε, εδώ άρχισε ήδη να παίρνει σχήμα. Θα ψήσω ένα-ένα τα pancake μου μέχρι που να είναι σεξι. Τώρα θα περιμένουμε λίγο για να σας δείξω ακριβώς τη στιγμή που τα γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Εννοείται πως δεν δυναμώνουμε πολύ την θερμοκρασία, γιατί τα pancake παραδοσιακά γίνονται με βουτυράκι. Οπότε το βουτυράκι, άμα το ψήσουμε σε ψηλή θερμοκρασία, τι κάνει? Μαυρίζει. Οπότε γενικά θα μαυρίσει και όλη την ώρα θα πρέπει να καθαρίζουμε το τηγάνι μας. Ενώ σε χαμηλή φωτιά, όπως είναι εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ, μην φοβάστε να έχει παραπάνω βούτυρο το τηγάνι, γιατί τα pancake θα απορροφήσουν ακριβώς όσο βούτυρο χρειάζονται. Λοιπόν, τώρα, τι νομίζεις, είναι έτοιμο να το γυρίσουμε, φιλελάκι? Δεν είναι έτοιμο. Φαίνεται ότι δεν είναι. Ξέρεις γιατί δεν είναι έτοιμο? Βλέπεις που άρχισε να κάνει τρυπίτσες πάνω το pancake. Πρέπει να κάνει τρυπίτσες παντού και μόλις κάνει τρυπίτσες παντού, τότε θα καταλάβουμε ότι το pancake έχει ψηθεί για να το γυρίσουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να πειραματιζόμαστε. Φαίνεται το pancake από μόνο του όταν αρχίζει να ψήνει. Τα βλέπεις που κάνει τρυπίτσες? Και εδώ τρυπίτσα, και εδώ τρυπίτσα και στη μέση τρυπίτσα. Οπότε με το που κάνει τρυπίτσες, ξέρουμε ότι το pancake είναι έτοιμο να το γυρίσουμε. Εδώ. Αυτό ήταν. Τέλεια.
Λοιπόν, τώρα ψήνουμε λίγη ώρα και από την άλλη πλευρά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ψήσω όλα μου τα pancake. Σιγά σιγά, λίγο βουτυράκι μέσα και σιγά σιγά μέχρι που να ψηθούν όλα τα pancake. Και τα pancakes μου είναι έτοιμα. Όλαλα. Που κανένας δεν είναι πανεύκολη, το μόνο που χρειάζεται είναι να βράσω λίγο το γάλα μου μαζί με το βούτυρο. Εδώ. Έχω το γάλα μου, θα ρίξω μέσα και το βούτυρο. Εδώ, γάλα βούτυρο, πανεύκολη συνταγή. Θα κόψω μικρότερα κομματάκια το βούτυρο, για να μπορέσει να λιώσει γρήγορα. Θα κάνω μια γκανάζ πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ. Γάλα βούτυρο. Μόνο που θέλω να κάνω είναι να βράσει λίγο το μείγμα. Και όση ώρα βράζει το μείγμα μας, πάμε σε ένα μπολάκι να ρίξουμε την σοκολάτα μας. Έχω μια ωραία κουβερτήρα εδώ, μπορείτε να πάρετε ό,τι σοκολάτα σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε γάλακτος, μπορείτε να βάλετε λευκή, μπορείτε να βάλετε σκούρα bitter. Εγώ θα πάμε bitter, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός. Θα ρίξω και φράουλες, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα μαζί θα κάνουν ένα συνδυασμό φανταστικό. Και σπάω τη σοκολάτα μου σε μικρά κομματάκια, όσο πιο μικρά τόσο καλύτερα. Και κοίτα εδώ. Για το βράσει το μείγμα μας, λέω ότι το τηγανάκι μας ήταν λίγο βρώμικο, γιατί είχαμε μέσα τα pancake, αλλά ήταν pancake, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα βρώμικο. Λοιπόν, περιμένω να βράσει καλά το μείγμα, θέλω να λιώσει 100% το βούτυρο και να βράζει το γάλα μου. Και μόλις δούμε ότι βράζει τόσο καλά όσο βράζει εδώ πέρα, τι κάνουμε? Βράζει. Και τι το κάνουμε κατευθείαν? Μέσα στη σοκολάτα. Αυτός εσύ. Λοιπόν, κατευθείαν μέσα στη σοκολάτα μας, εδώ, αφήνουμε να το καλύψει. Εδώ και δεν ανακατεύουμε κατευθείαν. Θα περιμένουμε περίπου 10 δευτερόλεπτα και μόλις περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα τότε θα ανακατεύσουμε. Γιατί? Για να γίνει πιο στεγκανάς, για να γυαλίσει και να γίνει σεξι. Τώρα έχω στο ψυγείο μου φραουλίτσες να τις φέρω. Και πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο πιάτο με pancake. Εδώ. Ξυλοκοπείς. Σε πόση ώρα τα φτιάξαμε? Καλά, εντάξει, όχι σε 5, σε 15. Παίρνω ένα κουτάλι και σιγά σιγά αρχίζω να κατέβω τη σοκολάτα μαζί με το γάλα και το βούτυρο. Και εκεί πέρα που φαίνεται ότι κάτι έχω κάνει λάθος, σιγά σιγά όλα θα παίρνουν νόημα και θα δένουν μεταξύ τους και θα κάνω μια υπέροχη γκανάζ. Εδώ συνεχίζω να κατέβω, βλέπεις εδώ. Κοίτα εδώ πώς γυαλίζει. Φανταστείτε. Γκανάζ σοκολάτα σε χρόνο ρεκόρ. Τώρα. Ήρθε η ώρα να στήσουμε τα pancake μας. Φραουλίτσες κομμένες στη μέση, στα 4 φιλελάκια ή στα 6. Κάποιες μπορούμε να τις κόψουμε και στα 6. Σωστά. Μπορείτε να βάλετε και βατόμουρα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι καλούδια. Θα κρατήσω και μία φραουλίτσα από πάνω εδώ. Και πάμε να στήσουμε. Λοιπόν. Αρχίζουν να τρέχουν τα σαλάκια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Πρέπει να σας κάνουμε όλους να σας τρέχουν τα σάλια. Γιατί μόνο έτσι θα μπείτε σε διαδικασία όντως να φτιάξετε εσείς τα δικά σας pancakes. Δεν είναι το τίποτα πραγματικά να φτιάξετε pancakes. Άλλη μια φραουλίτσα. Να βάλω λίγο ακόμα pancake. Άλλο ένα. Γανά σοκολάτας από πάνω. Εδώ. Να βάλω άλλη μια δόση. Άλλο ένα. Μου πάει πάρα πολύ καλά. Τελευταία δόση από γκανά σοκολάτας. Και τώρα η τελευταία δόση θα είναι έτσι λίγο πιο, καταλαβαίνετε. Θα αφήσουμε να τρέξει σοκολάτα παντού. Θα ρίξουμε τις φράουλες από πάνω. Και εδώ. Και θα ρίξω και λίγο σοκολάτα γύρω γύρω. Και θα βάλω και ένα δυόσμο. Η συνταγή είναι φανταστική, είναι μοναδική. Μόνο που έχετε να κάνετε είναι εσείς, οτιδήποτε περισσέψει σε pancake, να κάνετε ένα ωραίο σάντουιτς εδώ. Δεν υπάρχει. Θα λερωθώ λίγο. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας και μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλάκια πάρα πολλά.